Τα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα μπορεί να έχουν μειωθεί, όμω αυτό δεν ισχύει για όλα τα μέτωπα τη Ουκρανία. Στι Ζαπορίζια, εκεί όπου βρίσκεται και ο πυρηνικό σταθμό, οι εκρήξει είναι καθημερινό φαινόμενο. Οι κάτοικοι, όσοι έχουν απομείνει πια, ξυπνούν με του ήχου των βομβαρδισμών. Τα χτυπήματα μάλιστα μοιάζουν να είναι τυφλά, καθώ πλήττονται καταστήματα, αυτοκίνητα και κτίρια με κατοικίε. Ακόμα και να σταματήσει η Ουκρανία να αντιστέκεται, οι βομβαρδισμοί και οι θα συνεχιστούν. Δεν μπορούμε να παραδοθούμε στη Ρωσία. Είναι μια χώρα τρομοκρατών. Πραγματικά χώρα τρομοκρατών. <Το> Σύμφωνα με τι εκτιμήσει των Ουκρανικών Αρχών, ένα μεγάλο αριθμό ρωσικών πυράβλων που έπεσαν στις Ζαπορίζια αστόχησαν κατά πολύ. Ω αποτέλεσμα, χτύπησαν οχήματα και διαμερίσματα αντί για σημαντικέ υποδομέ. Παρ' όλα αυτά, οι εκρήξει και οι φωτιέ που προκλήθηκαν δεν προκάλεσαν σοβαρέ ζημιέ στου ηλεκτρικού υποσταθμού.